Απόγευμα Τρίτη στο κέντρο του Ηρακλείου με την κίνηση αυξημένη. Η περιφερειακή ενότητα έχει ήδη εισέλθει σε καθεστώς lockdown και τα νέα έκτακτα μέτρα έχουν ήδη ανακοινωθεί με φόντο την εκτείναξη των κρουσμάτων. Όμως πολλοί είναι εκείνοι που εξακολουθούν να ξεχνούν πως η χρήση μάσκας παραμένει υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους που συνοστίζεται πολλοί κόσμος. Παρόμοια εικόνα και ένα 24ωρο αργότερα. Χθες το βράδυ με την πόλη να μετρά αντίστροφα για την πρώτη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και το πρώτο και κύριο μέτρο που αποτέλεσε το όπλο μας ενάντια στη μάχη με τον κορονοϊό απουσίαζε και πάλι σε μεγάλο βαθμό. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον εμβολιασμό ως άλοθη. Δεν σταματάει κανένα άλλο μέτρο. Το να λέω είμαι εμβολιασμένος, δεν φοράω μάσκα, δεν τηρώ τα μέτρα εκεί που προβλέπεται είναι και αυτό πολύ μεγάλο λάθος. Υπέρ της επαναφοράς της υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους, αν όχι γενικευμένα τουλάχιστον. Σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως το Ηράκλειο και τα Χανιά σε αυτή τη φάση, τάχθηκε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Μήπως θα έπρεπε αυτή η σύσταση να γίνει υποχρεωτικότητα? Έχετε δίκιο, εγώ το θεωρώ ένα μέτρο που έπρεπε να επιστρέψει. Γιατί με την πρόφαση ότι δεν είμαι σε χώρο εξωτερικό που χρειάζεται, που πλέον με τόσο κόσμο έξω παντού χρειάζεται, κάποιοι δεν τη φορούν και δεν τη φορούν δυστυχώς και μέσα, γιατί συνήθως δεν την κρατούν και πάνω τους. Άρα λοιπόν το μέτρο της μάσκας, ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους που έχουμε αυτή την επικίνδυνη μετάλλαξη, που μόνο με τη μάσκα, όταν φορούν όλη η μάσκα, μπορεί να σταματήσει, έχω την εντύπωση και την προσωπική μου άποψη ότι πρέπει να επανέλθει άμεσα. Υπογραμμίζοντας εμφατικά πως η κρισιμότητα της συγκεκριμένης περίοδου για το νησί απαιτεί από τους πολίτες για μια ακόμη φορά να σταθούν στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων, ο κύριος Παπαδάκης απίφθινε διπλή έκκληση εν ώψη του 15 Αυγούστου. Προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας και σε φορείς και συλλόγους που διοργανώνουν αυτές τις ημέρες εκδηλώσεις, γλέντια και πανηγύρια για το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού να πάρουν δραστικές αποφάσεις έστω και στο παραπέντε. Παρότι ο νόμος δεν το επιβάλλει, του ζήτησε να σκεφτούν ακόμη και το ενδεχόμενο για ακυρώσεις. Αν κάνουμε υπερβολές σε πανηγύρια, σε μαζόξεις και δεν τηρούμε τα μέτρα αυτά που είπαμε, διπλής μάσκας στους χώρους λατρείας, είτε μέσα είτε έξω, αν δεν σταματήσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές συναθρήσεις, δεν θα έχουμε μείωση, αλλά αντιθέτως θα δούμε να αυξάνονται τα κρούσματα. Άρα ίσως και κάποιοι φορείς, κάποιοι δήμοι, κάποιοι πολιτιστικοί σύλλογοι να ξανασκεφτούν, παρά το ότι δεν απαγορεύονται όλες αυτές τα πανηγύρια, εκδηλώσεις, καλό θα είναι να τις ελαχιστοποιήσουν, να τις αναβάλουν και αν μπορούν το σίγουρο να μην το κάνουν, να αυξήσουν τα μέτρα, τα πρωτόκολλα. Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, πέρα από τη θρησκευτική της σημασία, αποτελεί πάντα το ζενίθ των διακοπών, των εξορμήσεων και των κοινωνικών συναθρήσεων για τους Έλληνες. Μόνο που φέτος έχει μετατραπεί και σε ένα ισχυρό κρας τεστ που θα κρίνει την έκβαση αυτής της μεγάλης αναζωπήρωσης της πανδημίας.